Χαιρετίζω το συνέδριό σας με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει ένα γόνιμο πεδίο προβληματισμού και διαλόγου. Ταυτόχρονα όμως και ένα εφαλτήριο εξωστρέφειας, όχι μόνο του κλάδου, αλλά ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας. Η ηχθυκολιέργεια, άλλωστε, είναι ήδη μία από τις αιχμές της εθνικής προσπάθειας να ενδυναμωθεί η πρωτογενής παραγωγή και να αυξηθούν οι εξαγωγές της χώρας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το επιτυγχάνουμε. Και μάλιστα σε βαθμό και σε ρυθμό πολύ μεγαλύτερο των προσδοκιών. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις τον περασμένο Ιανουάριο οι εξαγωγές μας ανέβηκαν κατά 34% σε σύγκριση με το 2021. Και η ηχθυκολιέργεια καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση της ζωικής παραγωγής που κατευθύνεται στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό ψάρι αυξάνει διαρκώς την παρουσία του στη διεθνή αγορά. Και ορισμένα είδη του, μάλιστα, όπως η τσιπούρα και το λαβράκι, έχουν κατακτήσει μερίδια άνω του 50% σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμβάλλει έτσι έμπρακτα στη συνολική επανεκκίνηση της οικονομίας, ενώ αναζωογονεί τις τοπικές κοινωνίες, διαμορφώνοντας πολύπλευρες θετικές συνέπειες πανελλαδικά. Για το κλάδο σας, συντηρεί περίπου 12.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, οι περισσότερες εκ των οποίων σε παράκτιες περιοχές, όπου η ανεργία δυστυχώς παραμένει υψηλή. Ταυτόχρονα, η ηχθυκολιέργεια εδραιώνεται ως ελληνική εμπορική γέφυρα σε όλη τη Μεσογειακή Λεκάνη. Συσφίγοντας σχέσεις και προσελκύοντας επενδύσεις από την Ευρώπη, την Αφρική, τον Αραβικό κόσμο και τη Μέση Ανατολή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, όπως μαθαίνω, στη συνάντησή σας συμμετέχουν 400 επίλεκτα στελέχη που θα παρακολουθήσουν 55 ομιλητές από 13 χώρες. Έχουμε πλήρη επίγνωση των προβλημάτων και των ετοιμάτων σας. Και εργαζόμαστε με σκοπό τη θωράκιση και την ενδυνάμωση του τομέα σας. Θα περιμένω όμως με ενδιαφέρον και τα πορίσματα του συνεδρίου σας. Σίγουρος ότι η χώρα και η ελληνική ηχθυκολιέργεια θα επιστρέψουν σύντομα σε ήρεμα νερά. Η πρώτη στους σχηματισμούς της δυναμικής ανάπτυξης και η δεύτερη στους φιλόξενους όρμους της πράσινης και κυκλικής οικονομίας που μόνο ωφέλη προσφέρει στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.